Λοιπόν, βρισκόμαστε ακόμη μία φορά σε ένα χώρο που αισθανόμαστε μας αναζωογονεί, νιώθουμε όμορφοι, γιατί κάθε θεραπεία εδώ είναι μία και μοναδική. Είμαστε στο Spa Papasava και όπως έχουμε πει και προηγουμένως λίγο που μας τα λέγατε, τώρα το καλοκαίρι οι γυναίκες προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να δείχνουμε και λίγο πιο αδύνατες και τη σύσφυξη, αλλά δίνουμε σημασία περισσότερο σε κοιλιά και γοφούς, ενώ υπάρχουν μέρη του σώματος που μπορεί να φαίνονται περισσότερο και δεν τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, και είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε αυτές τις θεραπείες για τα χέρια και την πλάτη, σωστά? Ναι, σίγουρα. Θα άρχιζα προηγουμένως, σου είχα πει ότι θα αρχίζαμε με κάτι διαφορετικό για τον ήλιον, αλλά πραγματικά όταν έβγαλα ίδια και ήθελα να φορέσω ένα με τυράντες και αυτά όλα, πρόσεξα πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε, γιατί όλες οι γυναίκες, δηλαδή τα χέρια, όταν φαίνεται αυτή η χαλάρωση και φαίνεται και το λίπος πάνω και μαζεύεται και έχει και κυταρίτιδα, είναι πάρα πολύ άσχημο στο τέλος, παρά που δίνουμε τόση σημασία, όπως είχες πει και προηγουμένως, στους γοφούς. Δηλαδή εδώ δείχνουμε τώρα στα χέρια ότι έχουμε βάλει το καινούριο fat freezing, το οποίο είναι με RF, και τι κάνει αυτό? Μέσα σε λίγες εβδομάδες πραγματικά χάνονται και οι πόντοι, αλλά γίνεται και η σύσφυξη. Και η αλήθεια είναι ότι τα χέρια φαίνονται και με το μαγιό, εννοείται, αλλά και με τα ρούχα. Ενώ οι γοφοί μπορεί να κρύβονται κάποιες στιγμές. Σίγουρα, και με κάθε κίνηση. Και τώρα πέστε μου το καλοκαίρι τι θα φορέσουμε εμείς περισσότερο. Σίγουρα χωρίς πλάτη, δηλαδή είναι πολύ όμορφο πάνω στη γυναίκα. Αλλά για να το φορέσει αυτό, θα δούμε ότι η πλάτη πραγματικά πρέπει να είναι τέλεια. Γιατί χωρίς να το θέλεις, επειδή δεν είναι κάτι που το κοιτάζεις συνέχεια, πάντοτε κοιτάζεις την πλάτη. Και θα εξηγήσω κάτι. Είναι γιατί δεν το βλέπουμε. Δηλαδή όταν φορέσουμε το στιθόδεσμο, εκεί που κουμπώνει το στιθόδεσμο, θα δούμε από κάτω ότι φαίνεται έναν layers, το οποίο δεν φαίνεται καθόλου ωραίο. Δηλαδή είναι πιο όμορφα να έχεις μία πλάτη χωρίς να φαίνονται αυτές οι καμπύλες πάνω, χωρίς να φαίνεται και η ταρίτιδα, να φαίνεται πιο φωτεινό, ακόμα και το δέρμα δηλαδή το προσέχουμε, και να φαίνεται και η σύσφυξη. Θα δείξω λίγο εδώ στο μοντέλο μας που έχουμε τώρα κάτι. Θα περάσω λίγο εδώ, θα βάλω τα χέρια μου στα σημεία εδώ της ομοπλάτης. Τώρα που είναι εξαπλωμένη δεν φαίνεται, αλλά μετά όταν στέκει αυτόν εδώ, πόσες γυναίκες, πες μου, έχεις δει αυτό το πράγμα, και να φαίνεται μάλιστα κάτω από το φόρεμα, ακόμα και όταν είναι σιθρού ή και δεν φαίνεται μόνο η πλάτη, και είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή είναι καλύτερα να το καλύψουμε παρά να το... Ναι. Ναι, αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε όμορφη πλάτη και να μην την καλύψουμε. Μπράβο. Και τώρα θα αρχίσουμε με... Να πούμε, βάλαμε για τα χέρια το fat freezing, οπότε εκείνη δουλεύει το μηχάνημά μας εδώ για τη σύσφυξη των χεριών. Και μπορεί αυτό, μπορούσε να αυτό, δηλαδή αν είχε μεγάλη χαλάρωση και στις ομοπλάτες και κάτω εκεί στη μεσούλα μας, μπορούμε πάλι να βάλουμε το fat freezing και να έχει πάρα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σήμερα όμως αρχίσαμε εδώ στα χέρια. Και συνδυαστικά θα κάνουμε μια θεραπεία για την πλάτη μας. Για την πλάτη, ναι. Τώρα θα αρχίσουμε με έναν peeling, το οποίο πρέπει να δώσουμε λίγα tips για τις πελάτησές μας. Εάν δεν αφαιρέσουμε όλα τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος και απλώς βάζουμε ορισμένα συστατικά, είτε για σύσφυξη, είτε για λιποδιάλυση, είτε για κυταρίτιδα, το αποτέλεσμα μας θα είναι μηδαμινό. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να δυσδύσουν τα συστατικά μέσα, και εκείνο που κάνουμε είναι να δώσουμε είτε υγρασία πάνω στα κουρασμένα κύτταρα, τα οποία αυτά σε μια εβδομάδα θα πέσουν, οπότε δεν έχουμε κάνει κάτι. Σωστό. Ή αν θα κάνουμε για σύσφυξη, πάλι δεν θα έχει καλύτερη δυσδυτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτόν τώρα το peeling, έχει μέσα όλα τα συστατικά από ζάχαρη, από κρύσταλλους, το οποίο βοηθά να αφαιρεθούν όλα τα νεκρά κύτταρα. Εγώ θέλω να πω ότι, επειδή βλέπουμε τη διαδικασία, αλλά ότι μυρίζει και πολύ όμορφα. Ναι, μυρίζουν πάρα πολύ όμορφα. Τώρα έχουν δώσει και σε αυτά το είδος τα συστατικά, έχουν βάλει και μέσα αρωματικά έλαια, γιατί παίζει σημασία η πελάτησα να νιώθει κιόλας ωραία όταν το κάνει. Μα γι' αυτό είπα ότι όποτε ερχόμαστε εδώ νιώθουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί...
φέρνεις κάθε φορά και εσύ και οι κοπέλες εδώ, να μας κάνετε να νιώθουμε μοναδικές, αναζωογονημένες, όμορφες, πολύ ξεκούραστες. Και κάτι άλλο, ακόμα και το μοντέλο που έχουμε, παρόλο που βλέπει ότι είναι γύρισμα, αν προσεξείς και το ύφος το προσωπάκι, είναι πολύ χαλαρή και αισθάνεται πάρα πολύ καλά. Δεν έχει καθόλου πόνο αυτή η θεραπεία. Μετά από πάνω τώρα έχουμε ζεστάνει αρωματικά έλαια, τα οποία βοηθούν εδώ στο να, για την κυταρίτιδα, γιατί μαζεύεται κυταρίτιδα, μαζεύεται το λίπος και όπως είναι, αφήνουμε από κάτω το peeling, το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, περιέχει πάρα πολλά έλαια μέσα για να το αφαιρέσουμε, και με πάρα πολύ καλές ειδικές κινήσεις προσπαθούμε να διεισδύσουμε όλα αυτά τα συστατικά μέσα στο δέρμα. Αυτόν εδώ μπορεί να γίνει, αυτή η θεραπεία μπορεί να γίνει και σε ολόκληρο το σώμα. Γιατί, όπως έχω πει και προηγουμένως, αφαιρώντας όλα τα νεκρά κύτταρα, θα έχουμε έναν πολύ όμορφο σώμα, δηλαδή η επιδερμίδα μας να φαίνεται πάρα πολύ φωτεινή, πιο συσφιχτική, θα φαίνεται πιο λαμπερή, και ταυτόχρονα όμως μετά θα πάρουμε ένα ομοιόμορφο χρώμα στη θάλασσα. Γιατί αν δεν αφαιρέσουμε όλα τα νεκρά κύτταρα, θα δούμε ότι το χρώμα που παίρνουμε είναι σε διαφορετικά, δηλαδή είναι σε διαφορετικά χρώματα. Άλλο είναι πιο σκούρο, άλλο σε άλλο σημείο κοκκινή. Διαφέρει, δεν είναι. Διαφέρει. Ενώ με αυτόν τον τρόπο γίνεται έναν ομοιόμορφο φωτεινό χρώμα στο σώμα μας. Κάνοντας τα μασάζ, το οποίο αυτή η θεραπεία πηγαίνει γύρω στη μία ώρα, ναι. Από πάνω θα βάλουμε μία μάσκα, η οποία είναι για σύσφιξη. Όπως είπα προηγουμένως, είναι πολύ άσχημο να φαίνεται χαλαρόν το δέρμα. Και επειδή εδώ οι μυς δεν γυμνάζονται τόσο καλά όπως τα πόδια, πολύ λίγος κόσμος γυμνάζει τους μυς της πλάτης ή ξέρει να γυμνάσει τους μυς της πλάτης όπως στα πόδια. Γιατί στα πόδια και με το περπάτημα πάλι γίνεται σύσφιξη. Ενώ στην πλάτη πρέπει να πάει σε εξειδικευμένα άτομα που ξέρουν, γιατί τις πλείστες φορές όταν κάνεις και από μόνος σου έχεις και πρόβλημα με το σπόνδυλο. Γι' αυτόν όσοι πηγαίνουν στα γυμναστήρια και κάνουν σωστές κινήσεις, καλώς. Όσες δεν πηγαίνουν όμως, έχουμε αυτά όλα τα προβλήματα στην πλάτη μας, δηλαδή μαζεύεται και το λίπος, μαζεύεται και η κυταρίτιδα και δεν φαίνεται τόσο σφριγγυλόν το δέρμα. Θα δεις όμως ότι ακόμα, δεν ξέρω αν φαίνεται, πόσο φωτεινόν άρχισε να γίνεται, πάρα πολύ φωτεινό. Και αυτή η μάσκα τώρα θα μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα? Θα μείνει γύρω στα 20 λεπτά σε θερμενόμενη κουβέρτα. Θα το τυλίξει τώρα η Αντωνία μας ακριβώς για να γίνει, για να κρατηθεί πιο ζεστόν όλη η περιοχή εκεί, και από κάτω σιγά σιγά θα υπάρχει θερμοκουβέρτα η οποία βοηθά με τη ζέστη να απορροφούνται όλα τα συστατικά που έχουμε βάλει. Λοιπόν, και μένει εδώ για μισή ώρα μαζί με τη θερμενόμενη κουβέρτα και το... Η θερμενόμενη κουβέρτα, ναι. Εμείς ταυτόχρονα τώρα, όταν η πελάτησα μας κάνει μόνο για την πλάτη, μπορούμε να κάνουμε μασάζ στα χέρια, όχι στα χέρια, στα πόδια. Και για μισή ώρα θα είναι εδώ... Να χαλαρώνει. Να χαλαρώνει όλα τα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να δώσαμε ιδέες στις όσους μας βλέπουν για να δώσουν περισσότερη σημασία και στα χέρια και στην πλάτη, γιατί σίγουρα ένα ξόπλατο φόρεμα νομίζω είναι ό,τι πιο ωραίο για μια γυναίκα να το φοράει και να χαίρεται. Εγώ θα ξαναπώ ακόμα κάτι. Ο λόγος που δεν δίνουμε σημασία στην πλάτη είναι γιατί δεν την κοιτάζουμε. Δηλαδή κοιτάζουμε μόνο μπροστά, δηλαδή τη βλέπουμε, τα πόδια, την κοιλιά μας,
μας. Δεν είναι δυνατόν. Και εγώ τώρα το έχω προσέξει, δηλαδή πιο πολύ, για να πω ότι πρέπει πραγματικά να κάνουμε θεραπεία στην πλάτη μας. Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις εσύ να προτείνεις τα σωστά, τις σωστές θεραπείες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.